Θα μπορούσε η δυσλεξία να προσεγγιστεί πολυεπιστημονικά? Μπορεί η αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού να αξιολογηθεί ταχύτατα και αξιόπιστα? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που απασχολούν πολλές οικογένειες για τη σχολική και ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών τους δίνει η πρωτοποριακή μέθοδος RADAR που προσφέρει το Οφθαλμολογικό Κέντρο Εμετροπία του καθηγητή Οφθαλμολογίας Γιάννη Ασλανίδη. Πρόκειται για ένα εργαλείο προδιάγνωσης και ελέγχου πρόοδου της ανάγνωσης που βοηθά στον εντοπισμό και την πρόβλεψη δυσκολιών σε μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό γνωστικό μονοπάτι και όχι μόνο. Με ένα 15-λεπτο τεστ μπορούμε, αν το τεστ είναι αρνητικό, μπορούμε να πούμε με μεγάλη σιγουριά της τάξης του 99% ότι ξέρεις, το παιδί σου δεν έχει αναγνωστικό πρόβλημα ή δυσλεξία. Δεν έχει. Γιατί μας έρχονται πολλά παιδιά και μας λένε: ο ένας μου είπε έχω, ο άλλος δεν έχω. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι δεν ερχόμαστε εδώ να αντικαταστήσουμε τους καθήλυνα αρμοδίους, τους λογοπαθολόγους, τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους καθηγητές ειδικής αγωγής. Δεν ερχόμαστε σε καμιά περίπτωση σε αντίθεση μαζί τους. Ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μια συνέργεια, να τους δώσουμε αυτό που λένε τη μαγνητική τομογραφία της ανάγνωσης. Ο καθηγητής οφθαλμολογίας Γιάννης Ασλανίδης, μέσα από την εκπομπή «Καλό μεσημέρι», μίλησε για τη 10χρονη εμπεριστατωμένη έρευνα που οδήγησε στο πρωτοποριακό αυτό εργαλείο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως η Κύπρος, μακριά από τις αγγυλώσεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, έχει ήδη αγκαλιάσει το πρόγραμμα, ανοίγοντας την πόρτα των σχολείων της σε 4 μεγάλες πόλεις για την εφαρμογή του προγράμματος. Το δικό μας επίτευγμα, ας πούμε, είναι μοναδικό στον κόσμο γιατί για πρώτη φορά ποσοτικοποιήσαμε την ανάγνωση. Δηλαδή δεν λέμε είσαι καλός, είσαι μέτριος, είσαι αυτό. Λέμε ότι μπορείς να διαβάσεις τόσες λέξεις, τόσες συλλαβές σε τόσα λεπτά. Ότι από την πρώτη στιγμή οι διευθυντές των σχολείων της Κύπρου που τους μίλησα για αυτή την έρευνα το αγκάλιασαν. Επίσης οι γονείς όταν ενημερώθηκαν για μια τέτοια έρευνα αμέσως επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν τα παιδιά τους. Με τον κύριο Ασλανίδη είχαμε κάνει έναν υπολογισμό να δούμε σε αυτή τη φάση 200 παιδιά. Και οι συμμετοχές που λάβαμε ήταν σχεδόν οι διπλάσιες. Σκοπός μας είναι να επισκεφτούμε 17 διαφορετικά σχολεία, ώστε έτσι να εξασφαλίσουμε και να αξιολογήσουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των μαθητών της Τετάρτης Δημοτικού. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε πραγματικότητα χάρη στην πρωτοβουλία και τη στήριξη του κ. Ασλανίδη και του συνεργάτη μας εδώ στην Κύπρο, του κ. Περικλή Τσαβρίδη, ο οποίος στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια του κ. Ασλανίδη και της ομάδας μας για την ευαισθητοποίηση απέναντι στις αναγνωστικές δυσκολίες. Στόχος μας είναι να τις εντοπίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Όπως είπε και ο κ. Ασλανίδης, έχουμε ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας, αλλά αν το εκμεταλλευτούμε, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το φάρμακο, ας πούμε, του καρκίνου, του πνεύμονα, να βγαίνει από ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να μην το παίρνει επειδή είναι ιδιωτικό? Αυτό είναι μια ανοιχτή ερώτηση στις αρχές. Τι θα πει ιδιωτικό, δημόσιο κτλ. Έχει καμία σχέση αν αυτό ωφελεί το κοινό συμφέρον, τα παιδιά μας που είναι το μέλλον μας? 30% των ελληνοπαίδων δεν μπορούν να διαβάσουν ελληνικά. Το RADAR σε συνδυασμό με μια ομάδα υποστήριξης ειδικών ιατρών και επιστημόνων αποτιμά το επίπεδο επάρκειας της ανάγνωσης του παιδιού. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται δηλαδή για μια πλήρη αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού με μια εντελώς καινούργια και πρωτοποριακή μεθοδολογία.